το Dima People που μας κάλεσε εδώ και όλους εσάς που ήρθατε. Ξέρετε γιατί έχουμε έρθει. Με τις πιτζάμες μας. Ξέρει κανείς. Όχι. Να το πούμε. Ναι, να το πούμε. Ήρθαμε. Γιατί θέλαμε να σας πούμε μια ιστορία που έγινε χθες το βράδυ αυτή η ιστορία και μας άρεσε τόσο πολύ που ήρθαμε στην Τρίπολη τρέχοντας ούτε τις πιτζάμες μας δεν προλάβαμε να βάλουμε. Έτσι ήρθαμε τρέχοντας. Αλλά για να ακούσουμε το παραμύθι τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε, να το πω, ναι. Να κάνουμε ησυχία. Να ανοίξουμε όλοι πολύ καλά τα μάτια μας. Για να δούμε αυτιά δικά μας που τι υπάρχουν. Τα αυτιά μας πολύ πολύ καλά. Μισό λεπτό, γιατί δεν είπαμε πώς το λένε το παραμύθι μας. Όχι, ναι, να το πω, να το πω, το ξέρω, το λέω πάρα πολύ ωραία. Το παραμύθι μας το λένε οι τέσσερις εποχές. Είναι μια ιστορία για την αγάπη. Είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Φύγαμε. Πάμε. Άντε, δώστε μας ένα δυνατό χειροκρότημα. Thank you.
Αντωνάκη άκουσε το τραγούδι του και φτερούγησε κοντά του. Όμορφο τραγούδι, λες, Μικρέ. Ναι, είναι τα χελιδονίσματα που το έμαθε η μαμά μου. Το τραγουδάμε, λέει, την άνοιξη για να έρθουν τα πουλιά και να ορθήσουν τα λουλούδια. Άκου τι λέει. Χελιδόνι έρχεται, θάλασσα να πέρασε, τη φωλιά δεν έλειωσε, κάθισε και λάλησε. Μάρτι, χιόνερε, και φλεβάρι το χέρε, ο Απρίλης ο γλυκής έφτασε, δεν είναι μακρύς. Πού πηγαίνεις? Να βρω την παντοτινή αγάπη, μου πήρε τώρα το παπούτσι. Ο ένας σου παπούτσι. Λοιπόν, αυτό πρώτη φορά το πω. Και εγώ πάλι την αγάπη ψάχνω να βρω. Θα τις φτιάξω και θα τις χαρίσω μια φωλιά και θα κάτσουμε εκεί μαζί αγκαλιά. Πού είσαι? Τι να φτιάξεις να χαρίσεις την δική σου αγάπη να ζεις? Πρέπει να τις φτιάξω κι εγώ φωλιά. Όχι βέβαια, οι άνθρωποι μένουν σε φωλιές. Όχι. Το βρήκα! Να τις φτιάξουμε ένα στεφάνι από λουλούδια. Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα. Να τις το φορέσω στα μαλλιά όταν την βρω. Α, έχεις πάρα πολύ γούστο εσύ, Μικρέ. Τέλεια, πάω να μαζέψω λουλούδια. Όχι, εγώ να μαζέψω κλαράκια. Woo!